Είμαστε αμπελοκαλλιεργητές από τον Πύρναβο και από το Δαμάσι. Αν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση περάσει το νομοσχέδιο το οποίο κλέβει την ονομασία Τσίπουρο από τους διήμερους τους αμπελουργούς και την ονομασία Τσιπουδιά, η αμπελουργία θα οδηγηθεί σε καταστροφή. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή και πανελλαδικά. Αυτό που απαιτούμε είναι να λεγόμαστε παραδοσιακό Τσίπουρο διημέρων. Οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας έφτιαξαν αυτό το προϊόν, του δώσαν την ονομασία. Χάνεται στα πάθη των αιώνων στο Πύρναβο και η Τσιπουδιά στην Κρήτη είναι από τη μινωική εποχή. Το νομοσχέδιο αυτό είναι καθαρά φωτογραφικό και εξυπηρετεί 5-10 μεγαλοβιομηχάνους οι οποίοι έχουν εισβάλει στο χώρο της ποτοπίας. Αυτή τη στιγμή να σταματήσει αυτό το έσχος και να λεγόμαστε εμείς πραγματική παραγωγή, πραγματική αμπελουργή, να λέγεται το προϊόν μας παραδοσιακό Τσίπουρο διημέρων και όχι παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων. Τι είναι αυτό το απόσταγμα που μας λένε? Καταλαβαίνετε ότι θα επικρατήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αμπελοκαλλιέργεια. Θα χαθούν στρέμματα αμπελιών, θα μείνουν πολλά ποσά αδιάθετα των σταφυλιών και αναγκαστικά θα αναγκαστούμε να ξεπατώσουμε τα αμπέλια μας. Είμαι από το Δαμάσι, στο σεισμόπλοκο του Δαμάσι που ξέρετε όλοι και που έγινε το Μάρτιο. Έχουμε να πληρωθούμε από τον Απρίλιο, δεν πληρωθήκαμε ακόμα από τον ΕΛΓΑ. Χθες βγήκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης live που βγήκαμε και μας είπε ότι έχει πληρωθεί ο κόσμος, δεν πήραμε φράγκο, δεν πήραμε. Θέλουμε να επιβιώσουμε, θέλουμε να μείνουμε στον αγροτικό τομέα και γι' αυτό δεν μας αφήνουν όλα αυτά τα χρόνια οι πολιτικές τους. Ένα άλλο που έχουμε με τα σπίτια μας, έχουν πέσει τα σπίτια μας, έχουν χάσει τα σπίτια μας, δεν έχουμε να δώσουμε την οικογένεια, έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας, γιατί πηγαίναμε παλιά στα αγροτικά εφόδια και παίρναμε αγροτικά εφόδια και πληρώναμε και τώρα πάμε με σκυμμένο το κεφάλι και λέμε θα μας δώσετε παιδιά να καλλιεργήσουμε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Παρακαλάμε να μας δώσουν αγροτικά εφόδια να καλλιεργήσουμε. Και ένα άλλο που θέλω να πω ότι με 1000 ευρώ το τετραγωνικό που μας δίνει το κράτος για να φτιάξουμε σπίτια, τα σπίτια παιδιά σε όποιον μηχανικό πηγαίνουμε και ρωτάμε αυτή τη στιγμή με όλα που έχουν ανέβει, τσιμέντα, σίδερα και ό,τι συνεπάγεται με το εξοπλισμό των σπιτιών, έχουν ανέβει όλα πάνω και θέλουμε τουλάχιστον, ζητάμε 1400 τετραγωνικό για να μπορούμε να ξαναχτίσουμε τα σπίτια μας και να μην μένουμε στα κοντέινερ.